συμβολικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έπαθε και δεύτερο πατατράκ, εσύ τώρα με την ιστορία κάτω, το έχασε στο σπίτι σου. Παιδιά, το Μάρτιο. Με αυτό το κυπριακό, το θέμα των τραπεζών. Ναι. Γιατί. Εντάξει, εγώ είχα πουλήσει το σπίτι μου με σκοπό να αγοράσω κάτι στην Κύπρο. Και αφού υπήρχε η κρίση και έβλεπα ότι οι δουλειές δεν πήγαιναν πάρα πολύ καλά, να μπορώ να διαχειριστώ τη ζωή μου από εδώ και πέρα με έναν τρόπο που να μπορέσω να σπουδάσω και το παιδί μου. Σωστά. Και να μην πέσω σε δεύτερες καταστάσεις, δηλαδή σε μαγαζιά που δεν θέλω να πηγαίνω να τραγουδάω. Ναι. Και το Μάρτιο, δηλαδή δεν πέρασε ένας χρόνος που τα είχα βάλει και έψαχνα για να βρω ένα σπίτι κάτω στην Κύπρο. Και εκεί που το βρήκα και ήμουν έτοιμη να το αγοράσω, γίνεται αυτό. Και χάνεις τα λεφτά. Όλα. Κωνσταντίνα, να είχες πει ότι θα κινηθείς νομικά, κινήθηκες νομικά τελικά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα πάρεις πίσω? Δύσκολο νομίζω. Κοιτάξτε, τώρα που πήγα στην Κύπρο αυτό προσπαθούσα να δω. Σίγουρα είμαι από τους πρώτους που έχω καταθέσει αγωγή. Και αυτό μπορεί να είναι συν. Και ίσως κινηθώ στην Κύπρο, ίσως κινηθώ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από ό,τι ξέρω, κάποιοι έχουν πάρει τα λεφτά και κάποια λεφτά, κάποιοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Δηλαδή τι τα λεφτά τους από την τράπεζα. Αυτοί που προλάβαν και τα βγάλανε πριν. Όχι μόνο αυτό το σκάνδαλο. Εννοώ ότι κάποιοι άνθρωποι που είχαν κάποιες καταθέσεις, κάποιες πήραν εκ των υστέρων. Είναι από άλλες τράπεζες. Όχι. Από τη Λαϊκή δεν πήραν τίποτα. Πήραν μόνο τις 100.000 που δικαιούνται. Από την Τράπεζα Κύπρου, εκεί. Έγινε κούρεμα. Μα, στην αυτό θα εννοούσα εγώ. Πήραν τα λεφτά. Σε εμάς έγινε κλεψιά. Είναι κλοπή αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και να σου λένε ότι. Συγγνώμη, Τζένι μου. Να σου λένε ότι πρέπει να γίνει καθάριση και μετά από πόσα χρόνια να δούμε τι θα μείνει για να πάρετε. Δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Σε τράπεζα να σου πάρουν τα λεφτά. Που δεν φταίει εσύ. Εμένα μου αρέσει κάτι πάνω.